Θα ήθελα να προσθέσω στο ρεπορτάζ του συναδέλφου κύριε Ευγότζα το εξής. Υπάρχει πληροφορία ότι οι εισαγγελικές αρχές ρώτησαν το οικογενειακό περιβάλλον εάν θα μπορούσε να κρατήσει τον 17χρονο στο σπίτι μέχρι να βρεθεί μία λύση και να πάει το παιδί, να πάει ο έφηβος σε μία δημόσια δομή. Και η απάντηση ήταν αρνητική. Υπενθυμίζω με βάση τα όσα πρέπει και ο συνάδελφος ότι μιλάμε για έναν έφηβο ο οποίος φέρεται να λάμβανε αγωγή, την οποία διέκοψε και ο οποίος πλέον οδηγείται στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρένων στο Βόλο. Κατά το κοινό λεγόμενο δηλαδή σε αναμορφωτήριο. Εάν αυτό, κύριε Ευγότζα, δεν αποκαλύπτει εκ νέου το απόλυτο κενό σε ό,τι αφορά τις παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, τότε τι? Κοιτάξτε, ας αρχίσουμε μια γενική παρατήρηση. Είναι βία ατομική. Και το ερώτημα μπαίνει, είναι ένα θέμα ψυχιατρικό, είναι ένα θέμα αντικοινωνικό, είναι ένα θέμα εγκληματολογικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αρκετές φορές, πολλές φορές, πίσω από φαινόμενα βίας και μάλιστα ενδοοικογενειακής βίας κρύβεται ψυχοπαθολογία. Αυτό το γνωρίζουμε καλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία και από την ελληνική, αλλά και από την προσωπική μου εμπειρία στην περιοχή της Κρήτης. Αυτό λοιπόν, υπάρχει βία ως αποτέλεσμα ψυχοπαθολογίας. Και μετά θα πούμε για το συγκεκριμένο. Υπάρχει και βία η οποία είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτό το οποίο λέμε μιας εγκληματικής συμπεριφοράς, μιας αντικοινωνικής προσωπικότητας. Και υπάρχει διαφορά το ένα με το άλλο. Το ένα είναι αποτέλεσμα κάποιας ψυχικής διαταραχής, το άλλο είναι αποτέλεσμα μιας προσωπικότητας η οποία δεν αισθάνεται ποτέ ενοχή, δεν μετανοεί, κλέβει, ληστεύει, διακινεί ναρκωτικά και τίποτα από αυτό δεν τον συγκινεί. Η δεύτερη περίπτωση ανήκει υποχρεωτικά στο χώρο της δικαιοσύνης και των σοφρονιστικών καταστημάτων, όπως λέγονται. Η πρώτη περίπτωση, και είναι αρκετά τέτοια φαινόμενα, και αν κατάλαβα καλά, ο νεαρός αυτός είχε ζητήσει στο παρελθόν βοήθεια, είχε λάβει κάποια αγωγή, αν είναι έτσι, τότε εδώ πέρα θα πρέπει να εξετάσουμε εάν αυτή η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα κάποιας ψυχικής διαταραχής που δεν έτυχε τη σωστή αντιμετώπιση, παρακολούθησης και αγωγής. Πάντως δεν γνωρίζουμε αν έχει εξεταστεί ο 17χρονος από κάποιον ειδικό μετά το συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο πλέον είναι επίσημα καταγεγραμμένο, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά. Θα έπρεπε, κύριε Ευγότζα, να είχε γίνει αυτό? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, κάθε περιστατικό βίας, εκτός από εκείνο το οποίο, ξέρετε, επαναλαμβανόμουν, είπα μια εγκληματική συμπεριφορά, ξανά και ξανά, ειδικά για ενήλικες. Αλλά ειδικά για τους ανήλικες, νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δούμε αν υπάρχει ψυχοπαθολογία. Ξέρετε, πρέπει πάντα να παίρνουμε την πιο αισιόδοξη πλευρά δυσάρεστων γεγονότων. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν είναι αποτέλεσμα ψυχοπαθολογίας, τότε έχουμε μία ελπίδα, σε πολλές περιπτώσεις σοβαρή ελπίδα, ότι μπορούμε να παρεύουμε, μπορούμε να διορθώσουμε και αυτό το άτομο να επιστρέψει και να ζήσει μια κανονική ζωή. Και γνωρίζω αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε αυτή είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Εάν μετά από επανειλημμένες εξετάσεις, μετά από την πορεία της συμπεριφοράς αυτού του ατόμου, αφού έχει ενηλικιωθεί κτλ., συνεχίζεται αυτή η συμπεριφορά, τότε μπορούμε να πούμε ότι ανήκει σε εκείνες περιπτώσεις που αναγκαστικά υπάγονται στον νόμο και στις δικαστικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα έλεγα πως όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα βίας από ενήλικες, αμέσως πρέπει να εξετάσουμε. Είτε αυτό συμβαίνει στο σχολείο, αυτό το οποίο λέγεται bullying, είτε αυτό λέγεται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, πραγματικά είναι υποχρεωτικό, θα έλεγα, μια εξονυχιστική παρακολούθηση. Το πρόβλημα, όπως το είπατε και εσείς, κυρία Σαλαπάτη, είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές δομές για παιδιά και εφήβους στο νησί, στην Κρήτη. Ειδικά, ας πούμε, για δημόσιες δομές. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί αυτή τη στιγμή χρειάζεται να παρακολουθεί σε εξωτερική βάση, αυτό πρέπει να γίνει ιδιωτικά. Η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή έχει γνωστά προβλήματα αποστελέχωσης, πιεσμένη σε ένα μικρό χώρο. Οπότε αυτό είναι μία από τις ελλείψεις, αλλά και πρόσφατα, ξέρετε, μίλησα και στο Καλοχώρι για το θέμα των αυτοκτονιών, που αυτή είναι βία εναντίον του εαυτού. Στο νησί υπάρχει μία μεγάλη έλλειψη, αυτό που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη Βόρεια Αμερική, αυτό που λέμε
κέντρο παρέβασης στην κρίση. Δηλαδή, οι οικογένειες περνούν τέτοια θέματα κρίσεων συμπεριφοράς, παθολογίας, καμιά φορά και επικίνδυνης συμπεριφοράς. Ένα τέτοιο κέντρο που θα λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο θα μπορούσε να παρεύει με ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και καμιά φορά... Να μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, κύριε Ευγότζα, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα αντίστοιχο θέμα τέτοιου τύπου μέσα στην οικογένειά του, να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει έστω μία πρώτη βοήθεια. Δηλαδή, να βρει κάπου χείρα βοηθείας, που αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και επειδή έχετε πολύ μεγάλη γνώση της κατάστασης, είναι επίσης αλήθεια ότι δομές ψυχικής υγείας δημόσιες δεν υπάρχουν σε επάρκεια, το είπατε μόλις, και όσες υπάρχουν λειτουργούν κυριολεκτικά στα όρια τους. Και έχουμε τώρα ένα παιδί το οποίο απομακρύνεται από το Ηράκλειο και πηγαίνει στο Βόλο. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, έτσι, για αυτό το παιδί το οποίο δεν γνωρίζω, αλλά για ένα παιδί και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που γνωρίζω, το σωστότερο θα ήταν να υπάρχει μια κλειστή δομή, γιατί άμα είναι ανοιχτή δομή δεν μας εξασφαλίζει ασφάλεια, έτσι, πρέπει να στρέψουμε τη ζωή, δηλαδή η οικογένεια που φοβόμαστε. Αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Αν μιλάμε για μια κλειστή δομή, η οποία να μην ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως η δομή του Βόλου, να ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, όπου εκεί θα παραμείνει όσο χρειάζεται για να διαπιστωθούν αν υπάρχουν εκείνες οι καταστάσεις που μπορούν να διορθωθούν με φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπευτικά μέσα κτλ. Χωρίς να είμαι παιδοψυχίατρος, μπορώ να σας αναφέρω ότι υπάρχει ένα πολύ γνωστό σύνδρομο στα μικρά παιδιά και στους έφηβους. Είναι αυτό το οποίο λέμε το σύνδρομο της διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας, ή ADHD που λέμε στα αγγλικά, το οποίο η παραβατική συμπεριφορά είναι μέσα στα κριτήρια του. Δηλαδή, αν διανοίξετε το οποιοδήποτε βιβλίο ψυχιατρικής, ελληνικό, αμερικάνικο, ευρωπαϊκό, η παραβατική συμπεριφορά είναι μέσα στα κριτήρια. Αυτό λοιπόν που αφορά ένα 5% του πληθυσμού των εφήβων και των παιδιών, νομίζω θα είναι λάθος να καταλήξει στις φυλακές ή σε, πώς τα λέμε, σοφρονιστικά καταστήματα, έτσι κάπως. Είναι πραγματικά πορείας άξιον αν αποτελεί μια ενδεδειγμένη λύση, με το δεδομένο, κύριε Ευγότζα, το έχουμε δει πολλές φορές, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που καταλήγουν εκεί μετά την αποφυλάκηση δυστυχώς οδηγείται εκ νέου στις φυλακές για νέα αδικήματα. Δεν λέω ότι αυτό αφορά όλες τις περιπτώσεις, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε και να κλείσουμε τα μάτια, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Όχι, δεν πρέπει και δεν μπορούμε. Και να σας πω και κάτι, για να μην λέμε μόνο για τη χώρα μας, και στις ΗΠΑ όταν κάποτε επικράτησαν έτσι λανθασμένες απόψεις, ο τότε πρόεδρος της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, καθηγητής Paul Fink από Φιλαδέλφια, είχε πει ότι αυτά που κάνουμε καταλήξαμε, η μισή τρόφιμη των φυλακών είναι ψυχικά ασθενής, πρέπει να τα αλλάξουμε. Αυτό βέβαια το είχε πει πριν 30 χρόνια. Νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε και εμείς σοβαρά στη χώρα μας. Υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχουν καλές πρακτικές. Νομίζω χρειάζεται να γίνει αυτό που είπατε και το επαναλαμβάνω και το υιοθετώ. Αν με επιτρέπετε μόνο σε ένα ατομικό επίπεδο, γιατί το ένα είναι η έκκληση προς την πολιτεία να κάνει αυτό που πρέπει, το δεύτερο είναι και προς τις οικογένειες, είτε με μικρά παιδιά, είτε και με ενήλικες, είτε αυτό αφορά βία, είτε αυτοκτονικότητα, οτιδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Όταν βλέπουν τα πρώτα σημάδια να μην καθυστερούν, να μην το κουκουλώνουν, να μην το κρύβουν, να το βγάλουν προς τα έξω να ζητήσουν βοήθεια. Βέβαια θα μου πείτε πώς βοήθεια με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά υπάρχει και μια άλλη τάση στην κοινωνία μας, πρέπει να το πω, ότι να μην το μάθει γείτονες, να μην καταστρέψουμε τη φήμη του παιδιού, να μην χαλάσει η εικόνα της οικογένειας. Δεν νομίζω ότι αυτό λύνει το πρόβλημα. Το κουκούλωμα δεν λύνει το πρόβλημα. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα, νομίζω αυτό είναι. Και να σας πω, ενώ λείπουν αυτές οι δομές, αλλά υπάρχει ένα κέντρο υγείας, ας πούμε, στην επαρχία εκεί, το οποίο δραστηριοποιούμε την κινητή μονάδα. Υπάρχει κοινωνικό λειτουργός. Υπάρχει κάτι. Ας τρέξουμε. Ας τρέξουμε και ας προλάβουμε όσο μπορούμε. Και ταυτόχρονα, βέβαια, να επισημαίνουμε τις ελλείψεις που, όπως και εσείς είπατε, οι οποίες είναι πραγματικές και δεν νομίζω χωρούν και πολλή αναβολή. Μάλιστα, λοιπόν, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, κύριε Ευγότζα. Σας ευχαριστώ εκ νέου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλώς σας βράδυ.